Είναι μια τοιχογραφία με πρωταγωνιστή τον γνωστό στους παλαιότερους Μανόλα, σωστά? Σωστά. Ο οποίος εκεί τη δεκαετία του 80 κατάφερε να γίνει... Και πιο πριν, μια ξεχωριστή μορφή εκεί στην περιοχή, στο Καμαράκι, στο Μεϊντάνι, για τους ανθρώπους που τον συναντούσαν καθημερινά. Αυτές τις μνήμες λοιπόν αποφάσισε να ξυπνήσει και να προκαλέσει και συγκίνηση βεβαίως στους παλαιότερους, αλλά να μάθουμε κι εμείς οι νεότεροι, η εθελοντική ομάδα Ζωδρό, η οποία σε ένα καφάο, αυτό το γκρι κουτί, αποφάσισε να βάλει λίγο χρώμα και πολύ αγάπη. Να πούμε, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, φυσιογνωμία ο Μανόλας, ο οποίος ήταν ένας ευγενικός, στηριώδης. Οι προηγούμενες γενιές βέβαια τον θυμούνται και τον έζησαν, και με τα χρήματα τα οποία έβγαζε από τη δουλειά του βοηθούσε, προσέφερε για να είμαι ακριβής, τρόφιμα και φάρμακα σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Οπότε είχα μια ξεχωριστή θηριώδη φυσιογνωμία και μια σπουδαία προσωπικότητα, ενός ευγενή, ενός φιλάνθρωπου. Πάμε ωστόσο στην οικαστικό, την κυρία. Την κυρία Νίκη Γκοράνοβα, η οποία φιλοτέχνησε αυτό το πολύ όμορφο έργο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλά εσείς? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι μέσα από κάποιο αντίστοιχο σκίτσο ή φωτογραφία προχωρήσατε σε αυτή τη δημιουργία, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Εξάλλου ο Μανόλας έχει 1-2 φωτογραφίες μόνο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ναι. Δεν έχουμε και πολύ υλικό για να το ζωγραφίσουμε. Πόσο εύκολο ήταν από τα χαρακτηριστικά του, τη φυσιογνωμία του και τα όπλα που είχατε στα χέρια σας, εντός εισαγωγικών, αυτό το σκίτσο, να προχωρήσετε στην υλοποίηση της εικαστικής παρέμβασής σας? Να σας πω, για μένα ήταν πολύ σημαντικό να πάρω κάτι από την ιστορία του Ηρακλείου. Και εντάξει, η σκίτσα δεν έχει τόσο σημασία όσο σημασία έχει το μήνυμα που θέλουμε να προωτήσουμε. Δηλαδή, ο Μανόλας ήταν ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Ξεκίνησε σαν παλαιστής και αυτό τον βοηθούσε να βγάζει πολύ καλά χρήματα, τα οποία τα έδινε σε έμπορους ανθρώπους. Βοηθούσε, αγόραζε φάρμακα, αγόραζε φαγητά για τους ανθρώπους στην ανάγκη. Βοηθούσε πάρα πολλά νέα κορίτσια χωρίς κανένα πονηρό σκοπό. Ήτανε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως λέμε. Και μέσα από αυτή τη δημιουργία βλέπουμε ότι και εσείς προσωπικά και οι εθελοντές της ομάδας Ζωδρό επιθυμείτε να περάσουν και αυτά τα μηνύματα. Μηνύματα τα οποία είναι διαχρονικά, φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Μία φυσιογνωμία και, ναι, και πρέπει να τονίσω κάτι σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει όλοι μας να σεβαστούμε αυτή τη δημιουργία. Καθώς έχουμε δει και αντίστοιχες πρωτοβουλίες ομάδα Ζωδρό που πάνε κάτι, να το πούμε, εξυπνάκηδες. Ανεγκέφαλοι. Ανεγκέφαλοι. Ναι. Έτσι, χρησιμοποιήσει καλύτερη λέξη, καλύτερο χαρακτηρισμό και διαλύουν αυτή την όμορφη προσπάθεια. Μην καταλήξει αυτό το καφάο να πραγματικά να λαιλάτηθει. Όπως δίπλα στο διπλανό καφάο που έχω ζωγραφίσει τον τροχονόμο στο Βαρέλι, προχτές τον είχαν χαλάσει. Αυτό που λέμε τώρα. Κυρία Γκοράνοβα, δίπλα, ακριβώς το Μανόλα. Κατά τη και είναι και στην καρδιά, συγγνώμη σε διακόπτω, Εύη, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Δηλαδή, αν προχωρήσουμε τώρα σε μια καταστροφή μια εικαστική δημιουργία με πολλά μηνύματα που μας γυρίζει το χρόνο πίσω και αυτοί οι άνθρωποι αφιέρωσαν πολύ χρόνο από τη ζωή τους για να προχωρήσουν σε αυτή την κατασκευή ή σε αυτή τη δημιουργία, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Υπάρχουν βέβαια κάμερες εκεί περιμετρικά στο κέντρο, οπότε φαντάζομαι θα είναι εύκολο να βρούμε και ποιος προχώρησε σε αυτή την καταστροφή, αλλά πού το φτάσαμε τώρα, ας χαρούμε τη δημιουργία. Εντάξει, να είμαστε καλά εμείς να τα φτιάχνουμε. Κύριε Γκόρα. Απλά είναι η βιωματική μάρτυση βασικών αξίων, όπως ο σεβασμός, η αποδοχή, η αλληγγύηση, που προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσω της τέχνης και χρειάζεται να γίνουν σεβαστοί από τον κόσμο.
Κύριε Γκορανόβα, επειδή φαντάζομαι ότι σας πήρε κάποιες ώρες, ίσως και μέρες, για να δημιουργήσετε αυτή τη μορφή, οι άνθρωποι, μιας και τα πρωινά έτσι έχει τύχει να περάσω και έχω δει ότι μαζεύονται και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Όταν είδαν το αποτέλεσμα, τι σας είπαν, σας προσέγγισαν, τους ξυπνήσατε, φαντάζομαι, μνήμες, θυμήθηκαν ίσως και ιστορίες να σας πούν. Ναι, η αίσθηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Περνούσαν οι ανθρώποι και λέγανε, ρε καλέ, τον τιμάμαι αυτόν, ναι. Ήταν υπέροχος άνθρωπος. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, μέσω αυτό, να ξυπνήσουμε τις μνήμες μεγαλύτερων ανθρώπων και νέων παιδιών. Και νέων, γιατί οι νέοι έχουν ξεχάσει λίγο την ιστορία. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, εδώ είμαστε, το έχουμε αποδείξει σαν εκπομπή. Στηρίζουμε αυτές τις εικαστικές πρωτοβουλίες σας. Όσοι δεν έχετε περάσει από το σημείο, πού ακριβώς είναι, είναι εκεί κεντρικά, δεν είναι? Ναι. Δεν ακούω. Αρχή της Λαχανοαγοράς. Στην αρχή της Λαχανοαγοράς, εκεί πέρα. Ναι, στην πλατεία Μεϊντάνη. Ακριβώς, στο Μεϊντάνη. Μπερδευόμαστε. Ναι, στο Μεϊντάνη. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς. Μπράβο και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.